παρελθόν, το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, όντως όπως θα έχει αναφέρει ένα οικογενειακό δράμα, εμείς θα διευθύνσουμε όλα εκείνα τα περιστατικά, πηγαίνοντας πίσω τις οποιασδήποτε μαρτυρίες υπάρχουν από το παρελθόν, για να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, γιατί θα πρέπει, πέραν από τις καταθέσεις που λαμβάνονται για σκοπούς της ποινικής έρευνας, της έρευνας καλύτερα, να υπάρχουν στο φάκελο αυτής της υπόθεσης όλα εκείνα τα στοιχεία που ίσως χρειαστούν οι οποιοδήποτε αρμόδιοι, εκτός αστυνομίας μιλώ, που να τα χρησιμοποιήσουν, να τα ελέγξουν για σκοπούς της δικής τους αρμοδιότητας ή και έρευνας για οτιδήποτε, έχοντας υπόψη ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Έχουμε κάποιες μαρτυρίες γενικότερα για την, για την όλη κατάσταση, το τι συνέβαινε στην οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε λεπτομέρειες, δεν θα ήταν σωστό να αναφέρουμε εν όψη ότι ακόμα γίνεται η έρευνα και λαμβάνονται καταθέσεις. Θα δούμε μέσα από αυτές τις καταθέσεις που λαμβάνουμε και τις μαρτυρίες, θα έχουμε εικόνα το τι ακριβώς συνέβη και για να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε τα αίτια αλλά και τους λόγους και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Για τον πατέρα και αυτόχειρα τελικά, έχει οποιοδήποτε ιστορικό αυτός ο άνθρωπος? Ιστορικό με την έννοια, κύριε Ποταμίτη, αν είχε απασχολήσει την αστυνομία, όχι, δεν υπάρχει κάτι ότι είχε απασχολήσει την αστυνομία με οποιαδήποτε σοβαρή υπόθεση. Τα οποιαδήποτε ζητήματα φυσικά θα εξεταστούν. Υπήρχε όμως κάτι από πλευράς, ως καταγγελία από πλευράς της συζύγου, δεν είναι? Υπήρχε μία αναφορά όντως από πλευράς της συζύγου του μέσα στον Απρίλιο στον τοπικό σταθμό για εξύβριση από το σύζυγο, έχοντας υπόψη ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα μεταξύ τους. Η ίδια είχε ζητήσει να καταχωρηθεί στα μητρώα της αστυνομίας και παράλληλα, όπως η ίδια είχε αναφέρει, ότι θα προχωρούσε μέσω του δικηγόρου της για τη διαδικασία.